Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Χατζή, καλημέρα στους θεατές σας. Να ξεκινήσουμε αυτό το ζήτημα που προέκυψε τις προηγούμενες μέρες, κύριε Υπουργέ, σχετικά με αυτή την τριμερή συνάντηση που έγινε υπό την Προεδρία, με την Πρωτοβουλία της γερμανικής πλευράς, και έγινε πάρα πολλής λόγος για αυτό το θέμα, το οποίο απεκρύβει, και αυτό ίσως ενόχλησε, αλλά και το τι μπορεί να συμφωνήθηκε εκεί και αν σε αυτές τις συναντήσεις μπορεί να υπάρξει και συμφωνία τελικά. Κύριε Χατζή, καταρχήν δεν απεκρύβει, απλώς δεν ελέγχθη. Επρόκειτο για συνάντηση από τη δική μας πλευρά υπηρεσιακού παράγοντα, της πρέσβευσης κυρίας Σουρανή. Αυτό έγινε πράγματι, όπως το είπατε και εσείς, με πρωτοβουλία της γερμανικής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Καγκελαρίας. Η Ελλάδα δεν είχε κανένα λόγο να το αρνηθεί. Έχουμε διακηρύξει ούρμπι ετ όρμπι ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή στο διάλογο, βεβαίως υπό συγκεκριμένες σαφείς προϋποθέσεις. Για την Ελλάδα, δε, η μη άρνηση ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για ένα βασικό λόγο. Ακριβώς το ίδιο χρονικό σημείο, εγώ στις Βρυξέλλες ζητούσα από τους ομολόγους μου να συμφωνήσουν, να δοθεί εντολή στον ύπατο εκπρόσωπο να προετοιμάσει κατάλογο κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Τη στιγμή που η Ελλάδα ζητά κυρώσεις, είναι αντιφατικό να μην δέχεται εξηγήσεις ή συζητήσεις με την τουρκική πλευρά. Διότι τότε η γερμανική Προεδρία θα είχε τη δυνατότητα να πει ότι αφού αρνείστε οποιαδήποτε συνεννόηση, τότε πώς ζητάτε κυρώσεις. Άρα λοιπόν, ορθώς εγένοντο και τα δύο. Εντάξει, ορθώς εγένοντο και τα δύο, αλλά έδωσαν τις απαραίτητες εξηγήσεις οι Τούρκοι, κύριε Υπουργέ, σε αυτή τη συνάντηση. Γιατί αυτό είπατε πριν από λίγο, ότι έγινε όχι, η συνάντηση. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Συγχωρήστε με. Παρακαλώ. Όχι. Πρώτον, δεν έδωσαν. Δεύτερον, εγώ λέω τι θα μπορούσε να προκύψει από κάποια συνάντηση. Δεν ισχυρίζομαι ότι προέκυψε από αυτή τη συγκεκριμένη όχι, συνάντηση. Όχι, όχι. Δεν μακάρι να έχεις. Όχι, σας το λέω εγώ. Θα μπορούσα. Είναι προφανές ότι δεν έχω πάντοτε τη δυνατότητα να τα λέω όλα. Αυτό νομίζω γίνεται σεβαστό από όλους. Όμως λέω ότι βεβαίως οι τουρκικές προσεγγίσεις δεν είναι αυτές οι οποίες θα μας δημιουργούσαν τη δυνατότητα να μην επιμείνω εγώ στις Βρυξέλλες στο αίτημα για τις κυρώσεις. Αυτό είναι προφανές. Μισό λεπτό. Θα αφήσω τη Σοφία την Κωστίδη τώρα, τη συνάδελφο, η οποία έχει όλο το ρεπορτάζ. Η Σοφία είναι και από εκεί, έχει μεγαλώσει εκεί και ξέρει πολύ καλά το τι συμβαίνει στην Τουρκία. Όταν λέω ξέρει πολύ καλά, το εννοώ, αλλά έχει και το ρεπορτάζ και θα ήθελα να σας θέσουμε ένα-ένα τα θέματα. Πρώτον για την Αγία Σοφία και δεύτερον για τη Μεσόγειο. Τι ακριβώς λένε και θα θέλαμε τη δική σας απάντηση, κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ, Σοφία. Χθες το βράδυ, ο Τούρκος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ερντογάν, σε διάγγελμά του προς το τουρκικό λαό, δήλωσε και παρομοίασε την 15η Ιουλίου την απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του με τη μάχη του Μαντζικέρτ. Είπε πριν από έναν αιώνα: χάσαμε τα 3/4 των εδαφών μας. Και είπε: για να κατανοήσουμε την 15η Ιουλίου, πρέπει να ξέρουμε τη μάχη Μαντζικέρτ, την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης, και που την υπενθυμίζουμε και εξυπνούμε με το άνοιγμα της Αγίας Σοφίας για προσευχή. Καταφέρουμε να υψώσουμε στους ουρανούς και πάλι την προσευχή από την Αγία Σοφία που την είχαν συγγύσει πριν από 86 μάλιστα χρόνια. Αυτό είπε λοιπόν, αυτό λένε, αυτό είναι το αφήγημά τους. Ένα αφήγημα που εξόχως μας ενοχλεί και νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Τι απάντηση δίνετε σε αυτά όλα που λέει? Δεν φτάσαμε, λέει, είμαστε από τη μία θάλασσα μέχρι τη Βιέννη. Αυτό λένε. Από το Ινδικό ωκεανό μέχρι τη Βιέννη. Αυτό λέει ο Ερντογάν. Παρακαλώ. Η επίκληση από τον Τούρκο πρόεδρο της ήττας του Ρωμανού του Τέταρτου του Διογέννη στο Μαντζικέρτ, αν θυμάμαι καλά, το 1071, νομίζω ότι έχει πολύ λίγα να κάνει με τη σύγχρονη Τουρκία και τη σύγχρονη πραγματικότητα. Θα ήταν προτιμότερο, χωρίς να μπορώ εγώ να υποδείξω στον Τούρκο πρόεδρο, να έκανε μια αναφορά σε κοινές ευρωπαϊκές αξίες, σε ανθρώπινα δικαιώματα, στο κράτος δικαίου. Αυτά δηλαδή τα οποία αφορούν το σύγχρονο άνθρωπο και αυτά τα οποία διέπουν τον τρόπο λειτουργίας μιας σύγχρονης χώρας. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ δεν θα μιλήσω για την Τουρκία, δεν δικαιώμαι να το πράξω. Θα σας πω ότι εμείς την επόμενη Τετάρτη, θα έχουμε μια πολύ μεγάλη συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έχω ζητήσει να επανέλθει η πρέσβης μας στην UNESCO και μαζί με την κυρία Μενδώνη, την Υπουργό Πολιτισμού και όλους τους άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, θα καθορίσουμε τα επόμενα βήματά μας όσον αφορά το ζήτημα της Αγίας Σοφίας. Θέλω να ξεκαθαρίσω δε κάτι. Το ζήτημα της Αγίας Σοφίας ως μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
Το ζήτημα της Αγίας Σοφίας δεν είναι ελληνοτουρκική διαφορά. Η τουρκική δημοκρατία επέλεξε να κατατάξει αυτό το μνημείο στα μνημεία παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς. Η UNESCO το απεδέχθη. Η Τουρκία δεσμεύεται από το καθεστώς προστασίας των μνημείων. Έχω δουλέψει πάρα πολύ για τα ζητήματα της UNESCO, διότι δούλεψα 3 και χρόνια για να γίνει Κέρκυρα η πατρίδα μου, η παλιά πόλη της Κέρκυρας, παγκόσμιο μνημείο. Γνωρίζω την νομοθεσία. Αυτό το οποίο κάνει η Τουρκία αντιβαίνει απολύτως το καθεστώς δικαίου που η UNESCO έχει ως πρόβλεψη για τα μνημεία. Εμείς λοιπόν, όχι ως Έλληνες, αλλά ως προστάτες του μνημείου, θα κινηθούμε όπως έχουμε δικαίωμα. Από το δικαίωμα που έχει κάθε άνθρωπος στον πλανήτη, απόλαυσης των πολιτιστικών αγαθών, για να προστατεύσουμε το μνημείο και για να κινητοποιήσουμε κατά το δυνατόν την παγκόσμια κοινότητα. Μάλιστα. Περισσότερα ωστόσο, μετά τη συνάντηση της Τετάρτης. Ωστόσο όμως, κύριε Υπουργέ, είπατε ότι υπερασπιζόμαστε ένα μνημείο, παγκόσμιο μνημείο, έτσι δεν είναι, πολιτισμού. Αυτό μου είπατε. Όμως η Αγία Σοφιά. Στην πραγματικότητα, κύριε Χατζή, υπερασπιζόμαστε πανανθρώπινες αξίες. Σύμφωνοι. Αλλά η Αγία Σοφιά όμως δεν είναι μόνο αυτό. Για εμάς τους Έλληνες έχει μια ιδιαίτερη σημειολογία. Δεν είναι δηλαδή απλά ένας μουσιακός χώρος που μπορεί να τον υπερασπιστείς και να πεις το Λούβρο είναι, μην το πειράζεις. Δεν είναι έτσι. Για εμάς τους Έλληνες λοιπόν, γιατί είπατε δεν πάμε σαν Έλληνες αλλά σαν παγκόσμιοι πολίτες. Να μου επιτρέψετε εδώ να σας θέσω αυτό το θέμα. Πώς γίνεται δηλαδή, απεμπολούμε αυτή την αξία που έχει η Αγία Σοφία για μας, που έχει η Κωνσταντινούπολη για μας. Δεν λέω να πάρουμε τα φυσικά να πάρουμε την πόλη, δεν λέω αυτό. Αλλά δεν μπορεί να μην είμαστε. Ναι. Ακούστε με, είμαι βέβαιος ότι μου υποβάλλετε αυτή την ερώτηση εξ ονόματος του απολύτως κατανοητού συναισθήματος όλων των Ελλήνων εμού συμπεριλαμβανομένου. Το καταλαβαίνω απολύτως. Ναι. Πρέπει όμως να πω στους συμπατριώτες μας, τον οποίον το κοινό αίσθημα εκφράζεται με την ερώτησή σας και σας ευχαριστώ γι' αυτό, ότι η μεγαλύτερη παγίδα στην οποία μπορεί να μας οδηγήσει η Τουρκία είναι η μετατροπή του θέματος της Αγίας Σοφίας σε ελληνοτουρκική διαφορά. Η Τουρκία αστόχησε με αυτό το οποίο έκανε και αστόχησε βαριά. Προσέβαλε την παγκόσμια κοινότητα ανεξαρτήτως εθνικότητας, ανεξαρτήτως παρελθόντος, ανεξαρτήτως θρησκευτικής πεποίθησης. Πάνω σε αυτό πρέπει να στηρίξουμε την επιχειρηματολογία μας. Αυτή είναι η εθνική θέση για να μπορέσει να έχει αποτέλεσμα. Κατάλαβα ποια είναι η θέση σας, η θέση λοιπόν της ελληνικής πλευράς, της ελληνικής κυβερνήσεως, είναι ότι εμείς δεν έχουμε κάποια διμερή διαφορά με την Τουρκία σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Μάλιστα. Είναι ένα παγκόσμιο θέμα και πρέπει να λυθεί εκεί. Εντάξει, σεβαστώ το δικαίωμα να πείτε την άποψή σας. Από εκεί και πέρα οι πολίτες θα κρίνουν. Θα σας πει η Σοφία η Κωστίδη, θα επανέλθουμε με το δεύτερο μεγάλο θέμα που μας απασχολεί μαζί τους. Έλα, Σοφία. Αυτό που τους απασχολεί φυσικά είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Ο Ερντογάν λοιπόν συνέχισε και υπενθύμησε ξανά την Ανατολική Μεσόγειο στο διάγγελμά του και είπε: με τα βήματά μας στην Ανατολική Μεσόγειο, δείξαμε την αποφασιστικότητά μας για να στηρίξουμε τα δικαιώματά μας και των Τουρκοκυπρίων φυσικά. Η Τουρκία είναι χώρα που μπορεί να εξουδετερώσει απειλές που στρέφονται εναντίον της στο ιδρωμικό σχήμα. Ήταν χθες και ο Υπουργός Άμυνας, ο ΑΚΑΡ, που λέει ότι τα συμφέροντά μας συνεχίζουμε να τα προστατεύουμε στην Κύπρο, στη γαλάζια πατρίδα και στους εθέρες μας. Λοιπόν, οι Τούρκοι είναι ξεκάθαρο τι ζητάνε, κύριε Υπουργέ. Θέλουν από το 1973 μέχρι σήμερα έχουν μια συγκεκριμένη γραμμή να συνεκμεταλλευτούμε το Αιγαίο. Αυτό θέλουν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πάνω σε αυτή τη συγκεκριμένη γραμμή, στρατηγική, αν θέλετε, λειτουργούν για όλα τα υπόλοιπα. Σας ρωτάω λοιπόν, πώς θα αντιδράει η ελληνική πλευρά σε αυτά που ακούσατε τώρα. Μην μου πείτε πάλι ως παγκόσμιοι πολίτες που φύγουν τα χωρικά ύδατα και... Κύριε Χατζή, μην υποτιμάτε το ρόλο μας ως παγκόσμιων πολιτών. Αλλά είμαστε και δεν είναι ούτε μικρός ούτε αμεληταίος. Όχι. Δεν υποτιμώ. Αλλά εδώ θέλετε. Θα μου επιτρέψετε να απαντήσω μια και με ρωτάτε. Σας απαντήστε, αλλά μην μου τα καταλάβατε. Λοιπόν. Η Ελλάδα έχει μια σαφή πολιτική. Η πολιτική της εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Δυστυχώς η Τουρκία, και θα μου επιτρέψετε να επεκτείνω την ερώτηση την οποία έχετε την καλοσύνη να μου κάνετε, δεν περιορίζει τις παράνομες διεκδικήσεις της στον χώρο του Αιγαίου. Τις επεκτείνει στην Ανατολική Μεσόγειο αυτό και εσχάτως με το απολύτως άκυρο τουρκολιβικό μνημόνιο τις επεξέτεινε και στο Λιβικό Πέλαγος. Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία φαίνεται, ελπίζω
να κάνουμε λάθος, αλλά έτσι δείχνουν όλες οι ενεργειές της. Φαίνεται να επιστρέφει σε ένα δόγμα νεοοθωμανισμού και να επιδιώκει να κυριαρχήσει στην Ανατολική και στην Κεντρική Μεσόγειο, αγνοώντας τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Η χώρα μας έχει ξεκάθαρα πει ότι θα υπερασπίσει απολύτως τα δικαιώματά της όπως αυτά καταγράφονται στις συνθήκες, αναφέρομαι στη συνθήκη της Λοζάνης, στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Και δίπλα στη χώρα μας συμπαρατάσσονται μια σειρά από άλλες χώρες οι οποίες έχουν παρόμοια αντίληψη με την Ελλάδα για τα θέματα αυτά. Έχει αυξηθεί αρκετά ο αριθμός των χωρών αυτών. Έχουμε καταστεί κοινωνή σκέψεων με χώρες με τις οποίες στενές σχέσεις στο παρελθόν δεν είχαμε. Αναφέρομαι στα Εμιράτα, στη Σαουδική Αραβία. Χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει πλέον σαφείς κατανοήσεις. Και οι κατανοήσεις είναι κατανοήσεις πάνω στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Το Ισραήλ, η Ιορδανία. Έχουμε ανοίξει διάβλους επικοινωνίας με χώρες με τις οποίες δεν είχαμε τόσο στενές σχέσεις. Αλγερία, Μαρόκο, Τινησία. Η Ελλάδα επιδιώκει μια κατανόηση των χωρών οι οποίες δέχονται ως αυτονόητη προϋπόθεση ενέργειας στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Σύμφωνοι, αλλά πιστεύετε ότι όλο αυτό που περιγράψατε, μισό λεπτό κύριε Υπουργέ, όλο αυτό που μας περιγράψατε τώρα, καλά. Που βεβαίως είναι έτσι, όπως το λέτε, ουδείς το αμφισβητεί, όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αν ο παράγοντας Τουρκία θα σεβαστεί όλα αυτά. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε δει να σέβονται κάτι. Αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι έχουν μια στρατηγική, όπως σας είπα, και πάνω σε αυτή κάνουν το παιχνίδι τους. Δεν σέβονται αυτά που λέτε εσείς. Δεν τους ενδιαφέρουν. Εσείς κάνατε την περιοδία στην Αίγυπτο, κάνατε αυτό με την Ιταλία και αυτοί βγαίνανε και λέγανε θα κάνουμε γεωτρήσεις. Και σας ρωτάω ευθέως, εάν θα πάνε να κάνουν γεωτρήσεις, τι θα γίνει κύριε Υπουργέ? Κύριε Χατζή, έχουμε εξηγήσει ευθέως και στους συνεταιρούς μας και φίλους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλα τα διεθνή φόρα, αλλά και κατευθείαν διμερώς προς την Τουρκία και διά του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη επανειλημμένως, ότι η Ελλάδα έχει απόλυτη υποχρέωση και θα προασπίσει τα δικαιώματά της. Επ' αυτού δεν υπάρχει κάτι να συζητήσουμε, είτε να σας ανακοινώσουμε, είτε να διαπραγματευτούμε. Όχι. Έχω πει πάρα πολλές φορές. Τι θα κάνουμε, σας ρώτησα. Δεν από το ίδιο μας το Σύνταγμα. με συγχωρείτε. Όχι, σας απάντησα όσο πρέπει να σας απαντήσω. Θα υπερασπίσουμε. Απολύτως. Μη σας φοβίζει καθόλου. Καλά. Αν πρέπει να φοβίζει κάποιον, δεν είστε εσείς. Σας διαβεβαιώ ειλικρινώς. Εντάξει, εγώ φαντάζομαι άλλωστε ότι διατηρείτε την. Όχι, έχετε το ελληνικό σας διαβατήριο, σας στέλνει ένας πολίτης. Κατά συνέπεια, οι ενέργειες τις οποίες υπονοώ δεν χρειάζεται να σας φοβήσουν εσάς καθόλου. Δεν υπονοείται η Τούρκη, αυτό υπονοεί ο κύριος Υπουργός. Κατάλαβα. Δεν υπονοείται. Λέω απλώς ότι οσδήποτε διανοηθεί, δεν απευθύνω. Εγώ είμαι από αυτούς που εύχομαι να έχουμε στενές σχέσεις με την Τουρκία, φιλικές σχέσεις με την Τουρκία. Αλλά η Τουρκία πρέπει για να το πετύχουμε αυτό να σέβεται το διεθνές δίκαιο. Σέβεται το δίκαιο της θάλασσας. Δεν το σέβεται, δεν το βλέπετε. Να επιθυμεί. Δηλαδή. Αυτό λέμε. Δεν το σέβεται. Εμείς λοιπόν τους Τούρκους, λοιπόν, αυτούς που λένε ότι είμαστε Τούρκοι στην Ξάνθη, στην Κομωτινή, στη Θράκη και λέει είμαι Τούρκος εγώ ρε παιδί μου. Δεν είμαι, τι Έλληνας μου λες. Είμαι Τούρκος. Ωραία, γιατί δεν του δίνετε τα παπούτσια στο χέρι να πάει στην Τουρκία αφού είναι Τούρκος, λοιπόν, τον κρατάτε εδώ. Γιατί δεν το κάνετε, γιατί δεν κάνετε, δεν το λέω προσωπικά σε εσάς. Προφανώς δεν το λέτε σε εμένα, δεν έχει μην, ούτε υπάρχει. Γιατί τα έχουμε περάσει στην ιστορία αυτά τα δυσάρεστα. Γιατί λοιπόν αυτούς που σου λέει είμαι Τούρκος κύριε. Σας βλέπω λίγο εθνικά ερεθισμένο σήμερα κύριε Χατζή. Είναι επειδή είναι παππούς. Προφανώς. Λοιπόν, με την Τουρκία τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Είναι απολύτως γεγονός ότι η Τουρκία όλο το τελευταίο διάστημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και παρά τις ελπίδες που διατηρούσαμε έχει οδηγήσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε μια στενοπό με μια σειρά αυθαιρεσιών και απαραδέκτων πράξεων. Μάλιστα. Είτε το τουρκολιβικό μνημόνιο, είτε η ιστορία στον Εύρο, είτε οι υπερπτήσεις, είτε η προκήρυξη τεμαχίων δίπλα στη Ρόδο και στην Κρήτη. Ξεκαθαρίζω όμως για πολλωστή φορά και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία. Η χώρα θα υπερασπίσει απολύτως την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα όπως έχει υποχρέωση από το Σύνταγμά της και όπως θα έκανε οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα. Το καθήκον όλων των ελληνικών κυβερνήσεων και άρα της κυβέρνησης Μητσοτάκη όπως απορρέει από το Σύνταγμα της χώρας είναι να υπερασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Μάλιστα. Και δεν έχει καμία δυνατότητα εκτόσεων. Να δούμε και οι συνάδελφοι εδώ από μία ερώτηση θα κάνουν τα παιδιά.
σύντομα την ερώτηση και την απάντηση σύντομα από τον κύριο Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει μια εκτίμηση από πολλούς αναλυτές ότι είμαστε μπροστά σε ένα κρίσιμο διάστημα, κυρίως μέχρι τις αμερικανικές εκλογές. Ένα διάστημα το οποίο μπορεί η Τουρκία να εκμεταλλευτεί τη σύγχυση που υπάρχει ενδεχομένως στην Ουάσιγκτον για να βάλει μπροστά κάποια σχέδιά της. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς αν συμμερίζεστε αυτή την εκτίμηση. Και τι θα απαντούσατε στο 75% των πολιτών που στη χθεσινή δημοσκόπηση του Α απαντούν ότι ανησυχούν για επιβίωση των σχέσεων με την Τουρκία το επόμενο διάστημα. Θα έλεγα ότι πιθανότατα αποτελώ και εγώ μια μικρή μονάδα αυτού του 75%. Πράγματι, η όλη συμπεριφορά της Τουρκίας το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν επιτρέπει καθόλου στη χώρα να εφησυχάζει. Και έχετε απόλυτο δίκιο όταν βάζεται στο τραπέζι και την παράμετρο των επερχόμενων Αμερικανικών εκλογών. Η ιστορία έχει διδάξει ότι πολλές φορές η Τουρκία έχει εκμεταλλευτεί αυτό το χρονικό διάστημα ή χρονικό διάστημα καινού εξουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1974 νομίζω είναι η πιο χαρακτηριστική και στενάχωρη περίπτωση μιας τέτοιας κατάστασης. Την Κύπρο, ναι. Από την άλλη όμως, εάν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να καθησυχάσει την ελληνική κοινή γνώμη, είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχει απόλυτη εικόνα. Μάλιστα. Μας δώσατε μια διάσταση πάρα πολύ σοβαρή, όπως και καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξης βεβαίως, γιατί όπως ξέρετε αυτές οι παρεμβάσεις σας στον τύπο πηγαίνουν και σε άλλες χώρες. Ο Υπουργός Εξωτερικών, πάντοτε όχι εγώ, όχι, μιλά εντός της χώρας, αλλά ακούγεται εκτός της χώρας. Εκτός της χώρας. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Γιακουμής, ο συνάδελφος, δεν σας κάνει και αυτός μια ερώτηση. Κύριε Υπουργέ, εγώ ήθελα να ρωτήσω αν μετά την εντολή που δώσατε προχθές το πρωί στις Βρυξέλλες, τον κύριο Μπορέλ, για να σχηματίσει κατάλογο, να συντάξει κατάλογο κυρώσεων, μέτρων δηλαδή, κατά της Τουρκίας. Στη συνέχεια έγινε αυτή η τριμερή συνάντηση. Αν ήταν αποτέλεσμα της εντολής που δώσατε εσείς, που έγιναν δηλαδή δεκτές οι ελληνικές θέσεις στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, αν ήταν αποτέλεσμα η τριμερής, και ένα δεύτερο ερώτημα, αν μου επιτρέπετε, αν φοβάστε θερμό επεισόδιο. Κύριε Γιακουμή, η χρονική σειρά δεν είναι ακριβώς αυτή. Η συνάντηση δεν έπεται της απόφασης του Συμβουλίου Υπουργών για τις κυρώσεις. Είναι δύο ανεξάρτητες διαδικασίες. Πάντως δεν έπεται η επαφή στο Βερολίνο, δεν έπεται της απόφασης των Υπουργών. Έχει χρονική προτεραιότητα αν έπρεπε κάπως να συγχρονίσουν τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν μπορώ να σας πω, να σας το βάλω πιθανότητες θερμού επεισοδίου. Εύχομαι και πιστεύω ότι η Τουρκία, αν ορθοφρονήσει, θα αντιληφθεί ότι αυτό δεν είναι προς το συμφέρον της τουρκικής κοινωνίας, ούτε θερμό επεισόδιο, οποιοδήποτε επεισόδιο. Συμφέροντος της τουρκικής κοινωνίας, του τουρκικού λαού, της Τουρκίας, είναι οι καλές σχέσεις με την Ελλάδα. Μάλιστα. Η Ελλάδα τις επιθυμεί. Κύριε Υπουργέ, η Τουρκία είναι υποψήφιο κράτος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Δεν έχει κανένα λόγο και κανένα συμφέρον να έχει κακές σχέσεις με ένα κράτος μέλος. Εάν πάνε να κάνουν γεώτρηση όμως, αυτό θεωρείται θερμό επεισόδιο σε δικά μας χωρικά ύβατα ή της Κύπρου? Θα το θεωρήσουμε θερμό επεισόδιο? Αυτό δεν θα τοποθετήσω θερμόμετρο, κύριο Χατζή. Θα πω ότι είναι παντελώς απαράδεκτο και η Ελλάδα θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για να προασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Ποιο είναι αυτό που θα κάνουμε, κύριε Υπουργέ, να ξέρουμε να είμαστε προετοιμασμένοι τουλάχιστον? Θα μου επιτρέψετε να μην ανακοινώσω διά της τηλεόρασης ούτε τους κανόνες εμπλοκής των ενόπλων δυνάμεων, ούτε το σχεδιασμό αντιμετώπισης των τουρκικών ενεργειών. Μάλιστα. Λέω όμως αυτό που μπορώ και πρέπει να πω, ότι αυτό για εμάς είναι παντελώς απαράδεκτο. Μάλιστα. Και το λέμε ήρεμα, χωρίς απειλές, χωρίς μεγαλοστομίες, για να γίνεται κατανοητό και από την άλλη πλευρά. Θεωρείτε όμως ότι μια τέτοια πράξη φύγει το ζωτικό μας χώρο, προσβάλλει τα εθνικά μας συμφέροντα, την εθνική μας κυριαρχία? Αυτό ρωτάω. Η κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι σαφώς περιεγραμμένα, δεν αμφισβητούνται. Λέω, αν το κάνουν. Τα γνωρίζουν οι Τούρκοι, τα γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι. Έχουν πολλές φορές στο παρελθόν έχουν προβεί σε παραβιάσεις της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Αυτό που λέτε είναι ακριβές. Ναι. Η ελληνική πλευρά πάντοτε, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, δεν αναφέρομαι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, συνήθως άλλωστε αυτά επεκτείνεται σε μια σειρά ετών, η ελληνική πλευρά πάντοτε αντέδρασε με τον τρόπο που έπρεπε να αντιδράσει. Προηγουμένως είπατε όμως ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, δηλαδή προσβάλλουν τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα, θα αντιδράσουμε με βάση αυτό που λέει το Σύνταγμα, θα τα υπερασπιστούμε.
Μέχρι τώρα, εάν τα έχουν θίξει, δεν τα έχουμε περασπιστεί και με τον καλύτερο τρόπο. Με συγχωρείτε δηλαδή. Νομίζω, αν θα μου επιτρέψετε να σας δώσω ένα παράδειγμα, χωρίς, θα σας παρακαλέσω μην επεκταθούμε σε αυτό, διότι μπορεί να εκλειφθεί από την άλλη πλευρά με έναν τρόπο που δεν θα ήθελα να εκλειφθεί. Του έχουμε εξηγήσει πολύ καλά την πρόταση. Αλλά αν μου επιτρέπετε να σας πω, νομίζω ότι στον Εύρο, παραδείγματος χάρη, και το Φλεβάρι και το Μάρτι, αλλά και στη θάλασσα και στο Αιγαίο, η χώρα υπεράσπισε μια χαρά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Θα υπακούσω στην εντολή σας, αφού είστε και υπουργός, να μην συνεχίσω αυτό το θέμα. Εντολή μου δώσατε. Δεν μπορώ να δώσω εγώ. Τρόπο, εντολή μου δώσατε, κύριε Υπουργέ. Θα πάω στον Νίκο Παναγιωτόπουλο τώρα, λοιπόν. Αστειεύουμε, βέβαια, εννοείται. Θα πάω στον Νίκο Παναγιωτόπουλο και μία ερώτηση γρήγορα και μία απάντηση για να κλείσω τον κύριο Υπουργέ. Σε σχέση με τις συναντήσεις και το διάβλο επικοινωνίας που πρέπει να έχουμε με την Τουρκία, πολλοί λένε ότι σε αυτή τη φάση με τόσες προκλήσεις δεν θα έπρεπε να γίνει μια υπηρεσιακή, ακόμα και αυτή η υπηρεσιακή συνάντηση στο Βερολίνο. Και μάλιστα λίγες ημέρες μετά τις αποφάσεις του Ερντογάν για την Αγία Σοφιά. Και ένα δικό σας σχόλιο και μια αξιολόγηση σχετικά με την ευρωπαϊκή αντίδραση αλλά και την αντίδραση των ΗΠΑ της Αμερικής απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις, γιατί ακούω μια μουρμούρα στο εσωτερικό ότι είναι πολύ χλιαρές. Θα σας απαντήσω ευθέως και στα δύο. Καταρχήν, η ελληνική πλευρά δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα να επιτρέψει στην Τουρκία να πει ότι αρνείται να συνομιλήσει μαζί της. Αυτό είναι μια τεράστια παγίδα. Ακριβώς τη στιγμή που ζητάς κυρώσεις, πρέπει να έχεις ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Βεβαίως μέσα στο πλαίσιο αυτό το οποίο έχουμε προκαθορίσει για να είμαστε συνοημένοι. Όταν λέμε συζητάμε, δεν συζητάμε τα πάντα και δεν τα συζητάμε υφιοσδήποτε όρος. Όσον αφορά τώρα τις αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις όσον αφορά την Αγία Σοφία, αν καλά καταλάβω τι με ρωτάτε, και της Αμερικανικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν σαφέστατες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ρητός κατεδίκασε, condemned ήταν η έκφραση και ζήτησε και αυτή την η φράση αναστροφή της απόφασης και τον κύριο Τσαμπούσο. Θα μου επιτρέψετε μόνο να πω ότι εάν θα έπρεπε κάτι να σχολιάσω θα ανέμενα μια εντονότερη τοποθέτηση από την Ρωσία. Πάντως ο Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ το πρωί που τον είχαμε στο ραδιόφωνο του Α989 είπε ότι ήταν απαράδεκτη η στάση του Πατριάρχη να αναγνωρίσει τους κατσαπλιάδες της Ουκρανίας και τους σχισματικούς σαν κανονική εκκλησία. Γι' αυτό το πληρώνουμε με τον Πούτιν αυτό τώρα. Αυτό είπε ο κ. Σεραφείμ. Καλά, εγώ δεν στα θρησκευτικά και τα θρησκευολογικά θα με επιτρέψετε και στα διοικητικά των εκκλησιών δεν έχω. Όχι, δεν σας είπα να μπείτε να κάνετε εισπίδηση στη θρησκευτική της Ελλάδος. Όχι, αλλά σας το θέτω. Δεν είμαι και Μητροπολίτης για να κάνω εισπίδηση. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζή. Βέβαια, δώσατε μια διάσταση στην δημοσκόπησή μας που λέει ότι θα ήμουν και εγώ ένας από μια μονάδα από το 1975 που ανησυχείτε με τους Τούρκους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη και ιδιαίτερη σημασία, το λέει ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας. Σας ευχαριστούμε θερμά και πάλι.